Ιστορία 5ης Δημοτικού, κεφάλαιο 34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα. Θα μιλήσουμε σε αυτό το μάθημα για τον τελευταίο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και τις προσπάθειες που έκανε να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Ας τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Το 1448 πεθαίνει ο Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος. Μιλήσαμε γι' αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Νέος αυτοκράτορας αναλαμβάνει ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δεσπότης του Μιστρά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λοιπόν ήταν δεσπότης του Μιστρά. Μιλήσαμε για το δεσποτάτο του Μιστρά, ένα από τα 4 ελληνικά κράτη που ιδρύθηκαν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Ήταν ένας καλός στρατιωτικός, δίκαιος κυβερνήτης, σεβαστός άρχοντας, είχε μια πάρα πολύ καλή φήμη ως δεσπότης του Μιστρά. Έτσι κατάλαβαν οι Βυζαντινοί ότι εάν αυτός αναλάμβανε την υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης και γινόταν αυτοκράτορας, είχαν πάρα πολλές ελπίδες να σωθεί η πόλη. Του προτείνουν λοιπόν να γίνει αυτοκράτορας. Αυτός δέχεται, γνωρίζοντας τις δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει, και στέφεται αυτοκράτορας στο Μιστρά και αναχώρησε για την πόλη. Έγινε δεκτός από το λαό με αγάπη και πολλές προσδοκίες. Όλοι περίμεναν πολλά από αυτόν. Ήλπιζαν ότι θα έκανε πολλά για να σώσει την πόλη, ότι αυτός μόνο μπορούσε να οργανώσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Ο Κωνσταντίνος αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Με το που πήγε εκεί έκανε κάποια πράγματα για να βοηθήσει στη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης. Ποια ήταν αυτά? Προτείνει συνθήκη ειρήνης στους Οθωμανούς και ο Μουράτ ο Δεύτερος δέχεται. Μεγάλη επιτυχία αυτή, να πείσει τον Μουράτ το Δεύτερο να κάνει ειρήνη. Παίρνει συνεργάτες του, ενωτικούς και ανθενωτικούς, για να τους συμβιλιώσει. Γιατί ο Βυζαντινός λαός είχε χωριστεί σε ενωτικούς, αυτούς που ήθελαν την ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας, και τους ανθενωτικούς, αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν την ένωση. Καταφέρνει λοιπόν να ενώσει το Βυζαντινό λαό, παίρνοντας συνεργάτες και από τις δύο ομάδες. Οργανώνει τη φρουρά της πόλης και συντηρεί τα καράβια του στόλου. Ασφαλίζει τον κεράτιο κόλπο με χοντρή διπλή αλυσίδα. Βάζει μια διπλή χοντρή αλυσίδα και κλείνει τον κεράτιο κόλπο, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα τα εχθρικά καράβια. Ζητάει τη βοήθεια του Πάπα. Οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τον Πάπα ζητάει, προτείνοντάς του συλλειτουργία στην Αγία Σοφία καθολικών και ορθόδοξων ιερέων, να έρθουν καθολικοί στην Αγία Σοφία μέσα και να συλλειτουργήσουν μαζί με ορθόδοξους ιερείς. Και ως αντάλλαγμα τη βοήθεια του Πάπα, την οικονομική και τη στρατιωτική ζητάει για αυτό το πράγμα. Καλεί τις παρικίες των ξένων να βοηθήσουν για τη δική τους ασφάλεια. Όσοι ξένοι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη να πάνε και αυτοί να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν σωζόταν η Κωνσταντινούπολη, θα ήταν και αυτοί ασφαλείς. Κατάφερε λοιπόν να εξασφαλίσει την συμφιλίωση των ενωτικών και των ανθενωτικών, αλλά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εξασφαλίζει τη συμφιλίωση. Τα αποτελέσματα είναι αυτά των ενεργειών του. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ενεργειών του? Εξασφάλισε τη συμφιλίωση ενωτικών και αθενωτικών, αλλά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, με τη συλλειτουργία την οποία ανέκανε, οι διαμάχες αναζωπυρώνονται. Δεν ήταν καλή ιδέα η συλλειτουργία που πρότεινε στον Πάπα. Ξαναχωρίστηκε ο λαός. Έπεσε πάλι διχόνια στο Βυζαντινό λαό. Η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τον Πάπα δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ ο Πάπας δεν έστειλε ούτε στρατό ούτε χρήματα. Οι Βενετοί έδωσαν πλοία και μαχητές και τεχνίτες για να επισκευάσουν τα τείχη. Οι Γενουάτες έδωσαν 700 μαχητές υπό τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, ένα πάρα πολύ ικανό στρατιωτικό, ο οποίος ανέλαβε τη συντήρηση των τειχών και την άμυνα της πόλης. Βοήθησαν λοιπόν οι Βενετοί, οι Γενουάτες, προστέθηκαν στην άμυνα πολλοί Έλληνες και ξένοι εθελοντές για να υπερασπίσουν την πόλη. Όλα αυτά τα εξασφάλισε.
αλλά το σύνολο των υπερασπιστών δεν ξεπερνούσε τις 10.000. Η βοήθεια δηλαδή και οι στρατιώτες που μάζεψε για την υπεράσπιση της πόλης ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν 10.000, και αυτό ήταν ένα μικρό νούμερο σε σχέση με τους πολλούς Οθωμανούς στρατιώτες οι οποίοι πολιορκούσαν την πόλη. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Για λίγο εξασφάλισε την ένωση, τη συμφιλίωση ενωτικών αθενωτικών. Βοήθεια από τον Πάπα δεν ήρθε. Οι Βενετοί, οι Γενουάτες και άλλοι Έλληνες και ξένοι πήγαν να βοηθήσουν, αλλά οι δυνάμεις που συγκέντρωσε ήταν λίγες. Το 1451 τώρα πεθαίνει ο Μουράτ ο δεύτερος και αναλαμβάνει σουλτάνος του Οθωμανικού κράτους ο γιος του, ο Μωάμεθ ο δεύτερος, που ήταν τότε 21 ετών. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος δεν σέβεται την συνθήκη ειρήνης που είχε υπογράψει ο πατέρας του. Φαίνεται αποφασισμένος να πολιορκήσει και να καταλάβει την πόλη. Ο Μωάμεθ ο Β', ο οποίος τελικά και κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και ονομάστηκε και ο Πορθητής, ήταν αποφασισμένος να μη σεβαστεί τη συνθήκη ειρήνης που είχε κάνει ο πατέρας του Μουράτ ο Β' και να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη, και υποστήριξε ότι η τελευταία επιθυμία του πατέρα του ήταν να κυριέψει αυτό στην πόλη. Έτσι λοιπόν, αποφασισμένος ο Μωάμεθ ο Β' να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα του, να πολιορκήσει και να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη με πάσα θυσία. Λίγα χρόνια λοιπόν μένουν ακόμα να παραμείνει το Βυζάντιο ελεύθερο, με τον τελευταίο της αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ο οποίος πήρε και αυτός κάποια μέτρα για να προστατέψει την Κωνσταντινούπολη. Προσπάθησε να ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα, να ζητήσει βοήθεια από τους Γενουάτες, από τους Βενετούς, να μαζέψει στρατό, να ασφαλίσει τα τείχη, να ασφαλίσει τον κεράτιο κόλπο με διπλή αλυσίδα, αλλά όλα αυτά τα οποία έκανε ήταν πάρα πολύ λίγα σχετικά με τις δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει, και συγκεκριμένα τον Μωάμεθ το Β' τον Πορθητή, ο οποίος είχε μαζέψει πάρα πολύ στρατό και ήταν αποφασισμένος να καταλάβει το Βυζάντιο. Διαβάζουμε. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας στην πόλη. Όλοι τον δέχονται με ανακούφιση και στηρίζουν τις ελπίδες τους σε αυτόν. Και εκείνος κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τη διαφύλαξη και τη σωτηρία της. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος πέθανε το 1448 πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του για την ένωση των εκκλησιών, αφήνοντας το θέμα αυτό σε εγκρεμότητα και το λαό σε αναταραχή. Οι άρχοντες και ο λαός της πόλης διάλεξαν για νέο αυτοκράτορα τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, δεσπότη ως τότε του Μιστρά. Τα χρόνια που κυβέρνησε εκεί διακρινόταν ως καλός στρατιωτικός, δίκαιος κυβερνήτης, σεβαστός και αγαπητός άρχοντας. Πέθανε το 1448 ο Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος και είχε αφήσει εγκρεμότητες. Μία από τις εγκρεμότητες που είχε αφήσει ήταν η ένωση των εκκλησιών. Προσπάθησε να ενώσει την Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία και αυτό είχε οδηγήσει σε αναταραχή το λαό της Κωνσταντινούπολης, τους είχε χωρίσει σε ενωτικούς, αυτούς που ήθελαν την ένωση, και ανθενωτικούς. Έτσι σε μια δύσκολη περίοδο για το Βυζάντιο, οι άρχοντες και ο λαός της πόλης διάλεξαν, αφού πέθανε ο Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, τον αδελφό του Κωνσταντίνο, που ήταν τότε δεσπότης στο δεσποτάτο του Μιστρά. Και γιατί τον διάλεξαν? Επειδή διακρινόταν σαν ένας πάρα πολύ καλός κυβερνήτης, δίκαιος, αγαπητός άρχοντας, καλός στρατιωτικός, ένα πρόσωπο που όλοι το σέβονταν.
Την είδηση της εκλογής του έφερε στο νέο αυτοκράτορα που βρισκόταν στο Μιστρά ένα γρήγορο καράβι μαζί με τις ευχές και τις ελπίδες όλων. Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε την πρόταση των Βυζαντινών και στέφτηκε αυτοκράτορας από τον επίσκοπο του Μιστρά με μια απλή τελετή στη Μητρόπολη της μικρής πολιτείας του Μοριά. Ύστερα, χωρίς καθυστέρηση και με το ίδιο πλοίο, ξεκίνησε για την πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε δεκτός από το λαό με αγάπη και πολλές προσδοκίες. Όλοι πίστευαν ότι αυτός μόνο μπορούσε να ενώσει τους διχασμένους Βυζαντινούς και να σώσει την πόλη από τους κινδύνους που την απειλούσαν. Ο Κωνσταντίνος όμως γνώριζε καλά τις δυσκολίες που τον περίμεναν και αποφάσισε να τις αντιμετωπίσει. Ένα καράβι έφτασε στο Μιστρά από την Κωνσταντινούπολη και του είπε τα νέα ότι τον έχουν προτείνει για νέο αυτοκράτορα. Και αυτός δέχτηκε την πρόταση των Βυζαντινών και αμέσως στέφτηκε αυτοκράτορας από τον επίσκοπο του Μιστρά σε μια απλή τελετή στη Μητρόπολη της μικρής πολιτείας του Μοριά, δηλαδή στο Μιστρά. Έγινε εκεί η στέψη του αυτοκράτορα και αμέσως, γρήγορα, χωρίς να χάσει χρόνο, με το ίδιο καράβι ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι πίστευαν ότι ο Κωνσταντίνος είναι αυτός ο οποίος έχει τις ικανότητες να ενώσει τους διχασμένους Βυζαντινούς που είχαν χωριστεί σε ενωτικούς και ανθενωτικούς και να πάρει μέτρα για να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος γνώριζε όμως πολύ καλά τις δυσκολίες που υπήρχαν και μόλις έφτασε εκεί αποφάσισε να αναλάβει τις υποχρεώσεις του και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να πάρει αμέσως μέτρα για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης. Τα μέτρα που πήρε, γι' αυτό μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του έστειλε πρεσβευτές στο Σουλτάνο Μουράτ το δεύτερο και πρότεινε συνθήκη ειρήνης ανάμεσά τους. Ο Μουράτ αναγνώρισε τον νέο αυτοκράτορα και συμφώνησε για την ειρήνη που του ζήτησε. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν αυτή, ότι κατάφερε να πετύχει συνθήκη ειρήνης με τον Μουράτ το Β' και να μην απειλείται πλέον η Κωνσταντινούπολη. Δεύτερον, πήρε για συνεργάτες του ανθρώπους ενωτικούς και ανθενωτικούς για να συμφιλειώσει τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Προσπάθησε να τους πείσει να μονιάσουν και να συνεργαστούν για την ενότητα της χριστιανοσύνης αλλά για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης και της αυτοκρατορίας. Πήρε ως συνεργάτες και από τις δύο παρατάξεις, τις αντιμαχόμενες και ενωτικούς που θέλαν την ένωση της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, αλλά και τους ανθενωτικούς που δεν ήθελαν την ένωση και προσπάθησε να τους πει να αμονιάσουν, να συνεργαστούν για την ενότητα της χριστιανοσύνης, να ή δυνατόν να ενωθούν οι δύο εκκλησίες, αλλά και για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης, γιατί αν οι δύο εκκλησίες ήταν ενωμένοι θα εξασφάλιζε και βοήθεια από τους άρχοντες των δυτικών κρατών για την αυτοκρατορία. Τρίτον, οργάνωσε και εξόπλισε τη μικρή φρουρά της πόλης, συντήρησε τα καράβια του στόλου και ασφάλισε την είσοδο του κεράτιου κόλπου με διπλή χοντρή αλυσίδα, εμποδίζοντας την είσοδο των εχθρικών πλοίων σε αυτόν. Φρόντισε δηλαδή για την άμυνα της πόλης, να την οργανώσει και να την εξοπλίσει τη φρουρά, να συντηρήσει τα καράβια, έβαλε μια διπλή αλυσίδα στο λιμάνι του κεράτιου κόλπου για να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα τα εχθρικά καράβια, την κλείδωσε δηλαδή με κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο το λιμάνι, υποστήριξε δηλαδή την άμυνα της πόλης με κάθε τρόπο. Τέταρτον, επικοινώνησε με τον Πάπα και ζήτησε τη βοήθεια που αυτός είχε υποσχεθεί στον αδελφό του. Του πρότεινε ακόμα να στείλει καθολικούς ιερωμένους του στην πόλη για να συλλειτουργήσουν στην Αγία Σοφία με κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ζήτησε λοιπόν βοήθεια από τον Πάπα και για να του δείξει ότι προχωράει το θέμα της ένωσης των δύο εκκλησιών, του ζήτησε να στείλει καθολικούς ιερωμένους να συλλειτουργήσουν μαζί με Ορθόδοξους μέσα στην Αγία Σοφιά, να κάνουν μια λειτουργία μαζί καθολική και Ορθόδοξη, ώστε να φανεί ότι
στείλε βοήθεια και εγώ προχωράω το θέμα της ενότητας των δύο εκκλησιών, με προνόμια βέβαια τα οποία θα έδινε στη Δυτική Εκκλησία και στον Πάπα. Πέμπτον, κάλεσε τις παρικίες των ξένων που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν με χρήματα και μάχημους άντρες την επισκευή των τυχών και την οργάνωση της άμυνας της πόλης, φροντίζοντας έτσι και για τη δική τους ασφάλεια. Όσοι ξένοι ζούσαν στην πόλη, σε παρικίες, γενουάτες, Βενετοί, τους είπε: για να είστε κι εσείς ασφαλείς πρέπει να βοηθήσετε, να δώσετε χρήματα, να δώσετε στρατιώτες, να φροντίσουμε μαζί την άμυνα της πόλης, να επισκευάσουμε τα πλοία, γιατί μαζί με την Κωνσταντινούπολη, την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, θα είναι ασφαλείς και οι παρικίες σας. Να βοηθήσουν λοιπόν και οι ξένοι που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Τα αποτελέσματα τώρα των ενεργειών του. Δυστυχώς η βοήθεια από τον Πάπα και τη Δύση δεν ήρθε. Οι Βενετοί της πόλης έδωσαν πλοία, μαχητές και τεχνίτες για τη συντήρηση του στόλου. Οι Γενουάτες έθεσαν στη διάθεση του αυτοκράτορα 700 μαχητές και τον ονομαστό στρατιωτικό Ιωάννη Ιουστινιάνη. Και ο Κωνσταντίνος ανέθεσε αυτό τη συντήρηση των τυχών και την άμυνα της πόλης. Κοντά τους βρέθηκαν ακόμα πολλοί εθελοντές, Έλληνες και ξένοι. Παρ' όλα αυτά όμως το σύνολο των μάχημων υπερασπιστών δεν ξεπερνούσε τις 10.000. Βοήθεια από τον Πάπα δεν ήρθε, οι Βενετοί βοήθησαν γιατί είχαν και αυτοί συμφέρον για την ασφάλεια τη δική τους, των παρικιών τους που εμπορεύονταν στην πόλη και έδωσαν πλοία, μαχητές και τεχνίτες. Οι Γενουάτες έδωσαν και αυτοί 700 στρατιώτες και έναν καλό στρατιωτικό, τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, ο οποίος ανέλαβε μάλιστα τη συντήρηση των τυχών και την άμυνα της πόλης. Αυτός οργάνωνε τη συντήρηση των τυχών και την άμυνα. Μάζεψαν και πολλούς εθελοντές Έλληνες και ξένους, αλλά παρόλα αυτά, παρόλη τη βοήθεια, το σύνολο των υπερασπιστών της πόλης ήταν μόνο 10.000 άντρες. Δηλαδή δεν μπόρεσε να πετύχει μεγάλη βοήθεια. Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του Κωνσταντίνου ηρέμησαν και οι διαμάχες ανάμεσα στους ενωτικούς και ανθενωτικούς, αναζωπηρώθηκαν όμως από την παρουσία καθολικών ιερωμένων στην κοινή λειτουργία με Ορθόδοξους που έγινε στην Αγία Σοφία το 1452. Και στο θέμα της ενότητας και της συμφιλίωσης του λαού, στην αρχή πέτυχε κάποια πράγματα να ηρεμήσει και να συμφιλιώσει τους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς, αλλά όμως η διαμάχη αναζωπηρώθηκε με την κοινή συλλειτουργία η οποία έγινε στην Αγία Σοφιά. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα των προσπαθειών του δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό, δεν ήταν ικανό να σώσει την πόλη. Ο λαός ήταν διηρεμένος και αναζωπηρώθηκαν οι έριδες και η βοήθεια η οποία μάζεψε από τους Γενουάτες, τους Βενετούς, Έλληνες και ξένους δεν ήταν παραπάνω από 10.000 μαχητές. Οι εσωτερικές αυτές διαμάχες των Βυζαντινών γίνονταν γνωστές στους Τούρκους και διευκόλυναν τα σχέδιά τους για την άλωση της πόλης. Μετά το θάνατο του Μουράτ του Δεύτερου το 1351 μάλιστα, ο γιος του και νέος Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος, 21 ετών τότε, έλεγε ότι η τελευταία επιθυμία και εντολή του πατέρα του ήταν να κυριέψει αυτό στην πόλη. Η κακή κατάσταση λοιπόν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γινόταν γνωστή στους Τούρκους, οι οποίοι έβλεπαν ότι η αυτοκρατορία είναι αδύνατη και ότι θα μπορούσαν να ευοδοθούν τα σχέδιά τους για την άλωση της πόλης. Ο Μουράτ που είχε κάνει τη συνθήκη ειρήνης πέθανε και ο γιος του, ο Μωάμεθ ο Β', φάνηκε ότι δεν ήταν πρόθυμος να συνεχίσει αυτήν την ειρήνη, γιατί έλεγε παντού ότι η τελευταία εντολή του πατέρα του, επιθυμία και εντολή του πατέρα του ήταν αυτός, ο γιος του, ο Μωάμεθ ο Β', να κυριέψει τελικά την Κωνσταντινούπολη. Έτσι βλέπουμε
ότι τα πράγματα για την Κωνσταντινούπολη έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος, ο παλαιολόγος, προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, τα προβλήματα όμως είναι μεγάλα και τα αποτελέσματα των ενεργειών του μικρά. Ο Μωάμεθο Β' προετοιμάζεται και οι Τούρκοι προετοιμάζονται για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι κάτοικοι της πόλης υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το νέο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον Ιουστινιάνη την οργάνωση της άμυνας της πόλης, τον Γενουάτη καλό αυτόν στρατιωτικό. Η οικονομική κατάσταση του Βυζαντίου, η λατινική κατάκτηση, οι σταυροφορίες, η συγκέντρωση της γης στα χέρια των δυνατών και το ξάπλωμα των Τούρκων στη Μικρά Ασία είχαν σταματήσει κάθε εμπορική και βιομηχανική κίνηση. Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της αυτοκρατορίας από στεριά και θάλασσα δεν ήταν πια στην κατοχή των Βυζαντινών και το εμπόριο που έκανε άλλοτε την πόλη το οικονομικό κέντρο του κόσμου τώρα είχε περάσει στα χέρια των Ιταλών. Όλα τα προβλήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν, οι σταυροφορίες που αδυνάτησαν πάρα πολύ το Βυζάντιο, οι Τούρκοι που εξάπλωσαν την κυριαρχία τους στη Μικρά Ασία, αδυνάτησαν πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα στο Βυζάντιο και το Βυζάντιο που ήταν το οικονομικό κέντρο του κόσμου τώρα βρίσκεται σε ικτρή οικονομική κατάσταση. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Γιατί οι Βυζαντινοί διάλεξαν τον Κωνσταντίνο για αυτοκράτορα? Ο Κωνσταντίνος ήταν αδελφός του Ιωάννη του 8ου του Παλαιολόγου και δεσπότης του Μιστρά. Τα χρόνια που κυβέρνησε εκεί διακρινόταν ως καλός στρατιωτικός, δίκαιος κυβερνήτης, σεβαστός και αγαπητός άρχοντας. Τι έκανε τους Βυζαντινούς διστακτικούς απέναντι στους Λατίνους? Η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους το 1204, η λαιλασία της πόλης και η εκμετάλλευση του πλούτου της έκανε διστακτικούς και δύσπιστους τους Βυζαντινούς απέναντί τους. Ήταν αυτές οι ώρες κατάλληλες για διχασμούς και διαμάχες ανάμεσα στους Βυζαντινούς? Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες οι Βυζαντινοί θα έπρεπε να είναι ενωμένοι για να προστατέψουν την πόλη. Οι διαμάχες όμως ανάμεσα στους ενωτικούς και ανθενωτικούς δεν σταματούσαν και αυτό διευκόλυνε τους Τούρκους που ήθελαν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη. Τι μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να σώσει την πόλη? Ο Κωνσταντίνος για να σώσει την πόλη, πρώτον, έκανε ειρήνη με τον Μουράτ τον δεύτερο. Δεύτερον, συνεργάστηκε με ενωτικούς και ανθενωτικούς για να τους συμφιλειώσει. Τρίτον, οργάνωσε τη φρουρά και το στόλο της πόλης και ασφάλισε τον Κεράτιο κόλπο με διπλή χοντρή αλυσίδα. Τέταρτον, ζήτησε βοήθεια του Πάπα δεχόμενος καθολικούς να συλλειτουργήσουν στην Αγία Σοφία και πέμπτον, ζήτησε από τις παρικίες των ξένων να βοηθήσουν. Τι αποτέλεσμα είχαν οι προσπάθειές του? Ο Πάπας πρώτον δεν έστειλε βοήθεια. Δεύτερον, οι διχόνιες δεν σταμάτησαν αλλά εντάθηκαν με τη συλλειτουργία στην Αγία Σοφία. Και τρίτον, οι Βενετοί και οι Γενουάτες βοήθησαν, αλλά η βοήθεια ήταν μικρή. Δεν συγκεντρώθηκαν πάνω από 10.000 υποστηριχτές της πόλης. Τι πρόσφεραν οι Βενετοί? Οι Βενετοί πρόσφεραν πλοία, μαχητές και τεχνίτες για τη συντήρηση του στόλου. Τι πρόσφεραν οι Γενουάτες? Οι Γενουάτες πρόσφεραν 700 μαχητές
και τον ονομαστό στρατιωτικό Ιωάννη Ιουστινιάνη, που ανέλαβε την άμυνα της πόλης και τη συντήρηση των τυχών. Ποιος έγινε σουλτάνος των Οθωμανών μετά τον θάνατο του Μουράτου Δεύτερου και ποιες ήταν οι προθέσεις του, τι ήθελε να κάνει? Τον Μουράτ τον Δεύτερο διαδέχτηκε ο γιος του Μωάμεθο Δεύτερος, που ήταν 21 ετών και ήθελε να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, λέγοντας ότι αυτό ήταν η τελευταία επιθυμία και εντολή του πατέρα του. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και αυτό το μάθημα. Διάβασε πολύ καλά το βιβλίο σου και καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου.